Για ποιο λόγο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά? Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά γιατί πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο για τις ομοσπονδίες, τα σωματεία και τους αθλούμενους πολίτες. Σήμερα είχαμε ένα σοου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Αβγενάκη στο ΟΑΚΑ, όπου πλέον μιλάμε για πλήρη παράδοση των Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων στα ιδιωτικά συμφέροντα. Μάλιστα είχαν το θράσος ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος να μιλήσει για τα γαλάζια, τα πράσινα νερά που έγιναν γαλάζια στο ΟΑΚΑ. Θέλουμε να του πούμε ότι δεν είναι γαλάζια τα νερά, είναι γαλάζιες οι ακρίδες οι οποίες έχουν πέσει πάνω στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στον ελληνικό αθλητισμό το τελευταίο διάστημα. Είμαστε όμως στον Άγιο Κοσμά για να στείλουμε και ένα άλλο μήνυμα. Γιατί σήμερα ο κύριος Αβγενάκης αυτό το οποίο ξεκαθάρισε είναι ότι πλέον διαγράφει το νόμο του 2016 του 44-22 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου προέβλεπε τα εξής: ότι θα κατεδαφίζονταν αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ που είμαστε στον Άγιο Κοσμά μόνο όταν αυτές οι εγκαταστάσεις θα ήταν έτοιμες στο χώρο του ελληνικού. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν γίνεται. Η Νότια Αθήνα μένει χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις, ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, ο αθλούμενος κόσμος. Εμείς είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι είμαστε απέναντι από αυτές τις πολιτικές που από την αρχή θέλανε να αλώσουν τον ελληνικό αθλητισμό και να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Και εδώ ακριβώς είναι και η δέσμευση δική μας. Ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, οι αθλητικές, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να είναι τσιφλίκι της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα στο χώρο. Η δέσμευση δική μας όμως είναι ξεκάθαρη. Η αυριανή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αποκαταστήσει αυτή την μεγάλη αδικία στο χώρο του αθλητισμού. Θα επανεξετάσουμε και θα δούμε το πώς αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα ανήκουν και θα χρησιμοποιούνται από αυτούς που πρέπει, τους αθλούμενους, τους ομάδες της Ομοσπονδίας.